Συνέγινές μου, αδέρφια μου, εσείς που είστε οι φίλοι μου, εσείς που είστε η πατρώα, ουσία, η ίδια με μένα και εγώ με εσάς. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μαζί, πρέπει να καταλάβουμε την τεράστια στιγμή που βιώνουμε σήμερα στον πλανήτη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι παγκόσμιος πόλεμος εξεγείρεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από το 2012 και τεύθεν. Αυτό είναι πιστοποιημένο. Για πρώτη φορά είδαμε απροκάλυπτα όλο το παγκόσμιο καθεστώς με τους μηχανισμούς του, προδότες, και ο προδότης, ξέρετε, μπορεί να είναι ένας, δύο, τρεις, αλλά έχει πάρα πολλούς συνεργάτες. Είδαμε τον τεράστιο πόλεμο εναντίον μας. Είδαμε ότι εμείς γεννηθήκαμε μέσα στον πόλεμο. Πολεμηθήκαμε από την πρώτη ώρα, από την πρώτη μέρα που γεννήθηκε όλο αυτό το δημιούργημα. Όλη αυτή η δημιουργία, η οποία ξεκίνησε με μένα και ξεκίνησε με όλο το στόχο, το σχέδιο, χαραγμένα από πάρα πολύ μακριά και από πάρα πολύ ψηλά. Ξέρετε ότι έχω πει δεν υπάρχει τύχη. Δεν υπάρχει τυχαίο τίποτα, ούτε που κάνω, ούτε που γίνεται, ούτε που λέω. Για πρώτη φορά μετά από το 2012 ακούστηκαν πράγματα στον πλανήτη και στην Ελλάδα που τα προηγούμενα χρόνια δεν θα μπορούσε κανείς να πει. Ούτε για τους σιωνιστές, ούτε για την παγκοσμία νέα τάξη πραγμάτων, ούτε για τα δόγματα, ούτε για τα πολιτικά παιδιά, ούτε για την πολιτική στον πλανήτη, για τις σκλαβιές, για τα ολοκαυτώματα, για τις γενοκτονίες, για τα πάντα. Για κάθε δόγμα, άνθρωπο, για οτιδήποτε γίνεται στον πλανήτη, για μεγάλα παγκόσμια ταμεία, για συμφωνίες παγκόσμιες, βγήκαν στον αέρα χιλιάδες στοιχεία αληθινά, όχι κάτι να λέμε. Βγήκανε ο ρόλος των πραγματικών όλων των ιδεολογημάτων, όλων αυτών των ξενόφερτων, μη δημιουργικών, όλων αυτών των δυναστευτικών καθεστώτων χρόνια πολλά. Βγήκαν τεράστιες αλήθειες. Αυτές τις αλήθειες θα πρέπει να τις μεταδώσετε σε όλους τους ανθρώπους. Να διώξετε το φόβο. Χιλιάδες συνωμοσίες έναντι του ανθρώπινου γένους και ιδιαίτερα κάθε δημιουργήματος που είναι στον πλανήτη Γαία. Με στόχο και σκοπό, τη δυνάστευση, την κλοπή του πλούτου του, τη δολοφονία, το σκοτωμό, το βιασμό και όλα αυτά τα παράγωγα και τις ασθένειες που έχει όλο και μόνο η αποστασία. Δείξαμε ότι υπάρχουν δύο αντίπαλα, λέει. Εμείς και αυτοί. Και τώρα πρέπει να πάρει θέση ο καθένας που ανήκει. Σε αυτούς ή σε εμάς. Στα δημιουργήματα ή στα μη δημιουργήματα. Στην αποστασία ή στη δημιουργία. Είναι το δίλημα καθαρό. Δεν υπάρχουν γκρίζες γραμμές. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Όλες αυτές οι αλήθειες μεταδόθηκαν από τα στόματά σας και από το δικό μου που ξεκίνησε. Οι αποδείξεις είναι στα χέρια σας. Φτάσαμε σε σημεία λοιπόν να φοβάστε το δίκαιο που είστε φτιαγμένοι και δημιουργημένοι. Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Κάτι που να ξεκαθαρίσει για πάντα. Με δίκαιο είμαστε χτισμένοι και δημιουργημένοι. Η δημιουργία έχει μόνο δίκαιο. Δεν παράγει κάτι άδικο. Το άδικο δεν είναι το αντίθετο του δικαίου. Το άδικο είναι κάτι ξεχωριστό, διαφορετικό από το δίκαιο. Δεν έχει καμία σχέση με το δίκαιο. Γιατί όπως έχω ξαναπεί, στα συμπαντικά μαθηματικά, άρα και στα δικά μας, που είμαστε παράγωγα και δημιουργήματα συμπαντικά, είναι το ίδιο. Γιατί θα πρέπει να αλλάξει τη γη? Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι το δίκαιο είναι πάντα δικό μας, δεν θα μπορέσει κανένας να μας το πάρει. Το άδικο παράγεται από τη μη διαχείριση δικαίου. Οι θεοί γίνονται έκπτωτοι, όχι ότι επειδή παράγουν άδικο. Έκπτωτοι θεοί υπήρξαν, υπάρχουν
και στο μέλλον θα υπάρξουν θεοί, είναι μία ιεραρχία που κάνει πολύ συγκεκριμένη διεργασία στη δημιουργία. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Εάν δεν ακολουθήσει και αν δεν είναι στην εντός νομοτέλεια χρήση της δημιουργίας και των δυνάμεων αυτών και δεν διαχειριστεί σωστά το δίκαιο, τότε γίνεται έκτοτος. Να πω ένα παραδειγματάκι. Είσαι μάνα και πατέρας και έχεις 10 παιδιά. Αλλά στο ένα σου παιδί δίνεις παραπάνω φαγητό ή χρήματα. Εσύ ο πατέρας δεν παράγεις άδικο. Αυτό θέλεις, αυτό κάνεις. Ωραία. Εσύ ο πατέρας που δίνεις παραπάνω χρήματα και φαγητό σε ένα παιδί, ή σε δύο ή σε τρία, κάνεις άσχημη διαχείριση δικαίου. Το άδικο θα παραχθεί από τα παιδιά αυτά που εισπράττουν το δίκαιο παραπάνω. Δεν παράγεται από το γονέα. Ο γονέας παράγει, ο γονέας δεν διαχειρίζεται καλά το άδικο. Το δίκαιο. Δεν διαχειρίζεται καλά το δίκαιο. Το άδικο θα παραχθεί μετά. Άρα λοιπόν το άδικο είναι κάτι άλλο ξεχωριστό από το δίκαιο και δεν είναι δικό μας. Όταν για παράδειγμα κάποιος κάνει κάτι άδικο σε εμάς, δεν μας παίρνει το δίκαιο μας. Άσχετα για τους λόγους που το κάνει, τους δόλιους. Είναι κάτι ξεχωριστό το άδικο. Είναι μια ξεχωριστή μονάδα που παράγεται εναντίον μας. Όπου αυτό του έδωσε το δικαίωμα κάποιος που διαχειρίζεται δίκαιο. Αυτός που διαχειρίζεται το δίκαιο στην κάθε κατάσταση έδωσε. Δεν έκανε σωστή διαχείριση δικαίου και παράχθηκε άδικο. Και αυτός το εκμεταλλεύεται, το στείνει και σου το δίνει. Άρα έχουμε δύο. Το δίκαιο και το άδικο είναι δύο διαφορετικά και ξεχωριστά. Δεν είναι αντίθετα. Αν ήταν αντίθετα και αντίστροφα, θα ήταν ίδια. Άρα δεν είναι. Δεν είναι το αντίθετο του δικαίου του άδικο. Είναι μια άλλη παραγωγή όπου είναι επιλογή. Την επιλέγεις και την κάνεις. Το στείνεις, το κατασκευάζεις και το δίνεις. Το γιατί το στείνεις επειδή κάποιος δεν διαχειρίστηκε το δίκαιο και σου δίνει το δικαίωμα αυτό να παράγεις το άδικο. Το δίκαιωμα όμως δεν μπορεί να μας το πάρει κανένας. Γι' αυτό θα είναι στην πρώτη γραμμή το δίκαιο μας. Γιατί είμαστε χτισμένοι και δημιουργημένοι με το δίκαιο. Και μόνο με καλή διαχείριση δικαίου, μάλλον θα λέγαμε νομοτελειακή διαχείριση δικαίου, μπορούμε να δημιουργήσουμε. Ούτε με το άδικο που μας προσφέρουν, ούτε με αυτό που κατασκευάζουν. Δυστυχώς, το άδικο είναι επιλογή. Επιλογή σου είναι να αρπάξεις το άδικο και να μου το προσφέρεις. Και να κάνεις οτιδήποτε αποτελέσματα της αδικίας και του άδικου σε μένα ή σε οποιοδήποτε συνέγινε. Το ζήτημα όμως είναι ένα. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Κανείς δεν μπορεί να κόψει την επιλογή σε κάποιον να σου κάνει κάτι άδικο ή να δημιουργήσει ένα άδικο περιβάλλον ή οτιδήποτε πράξη, κατάσταση, γεγονός για σένα. Το ζήτημα είναι ότι το δικό σου δίκαιο δεν μπορεί να φύγει από τη θέση. Άρα όταν πολεμάς, δεν πολεμάς για το δίκαιο σου, κάνετε λάθος. Για το δίκαιο πάντα είναι δικό σου και δεν μπορεί να το πάρει κανένας. Υπάρχει, τέλος. Δεν μπορεί να στο πάρει κανείς το δίκαιο. Πολεμάς για το άδικο που αυτό σου φέρνει. Δεν πολεμάς για να πάρεις το δίκαιο σου πίσω, γιατί είναι πάντα δικό σου. Άρα όλος ο πόλεμος είναι κατά του άδικου. Όταν τώρα οι επιλογές δημιουργούν ένα τέτοιο άδικο το οποίο προσφέρεται απρόχειρα στους ανθρώπους, στις κοινωνίες, στα κράτη, στα έθνη, στις ψυχές, στα σώματα, στις διδαχές, οπουδήποτε, είναι ένας μηχανισμός καθαρά της αποστασίας και δεν έχει να κάνει τίποτα με δημιουργία. Το αποτέλεσμα είναι ότι εσύ χτυπάς το άδικο και δεν το επιτρέπεις. Αν η επιλογή σου είναι να σταματήσεις κάθε άδικο, δεν γίνεται τώρα αυτό το άδικο να το σταματήσεις μόνο για σένα και να υπάρχει για τους άλλους. Όταν υπάρχει γύρω σου, είναι μια τέτοια ασθένεια η οποία πάει σε όλους και επηρεάζει τους πάντες. Αν επηρεαστούν οι δίπλα σου, θα επηρεαστείς και εσύ. Το δίπλα σου και τον δίπλα σου και το κάθε δημιούργημα που ζεις μαζί του και που πρέπει να ζήσεις μαζί του δεν έχει διαφορά από τα κύτταρά σου. Αν προσβληθεί ένα κύτταρό σου με μια ασθένεια, θα προσβληθούν όλα. Είναι όμως θέμα χρόνου. Μπορεί να προσβληθεί σε ένα χρόνο, σε δύο, σε έξι μήνες. Το ζήτημα όμως είναι ότι θα γίνει. Άρα η ασθένεια αυτή δεν πρέπει να υπάρχει για κανένα κύτταρο. Άρα λοιπόν όλοι κυνηγούμε το άδικο. Πολεμάμε το άδικο, σβήνουμε το άδικο. Όταν σβήνεις το άδικο, δεν μπορεί κανείς να σου πάρει το δίκαιο, απλά υπάρχει. Και δημιουργείς με το δίκαιο. Όσο αφήνεις και υπάρχει γύρω σου οτιδήποτε άδικο το οποίο το βλέπεις, θα πρέπει να το σταματάς με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν έχει σημασία αν δεν ήρθε σε σένα. Θα έρθει. Θα έρθει. Και αν δεν το έχεις δει, θα το δεις. Και αν δεν το βλέπεις με τον τρόπο που έχει έρθει, είναι γιατί είναι κρυμμένο. Αλλά πάλι θα έρθει. Άλλοι πάλι είναι.
Δεν γίνεται να γλιτώσει κανείς από αν υπάρχει το άδικο. Όπως η χολέρα, όπως η λέπρα, όπως τέτοιες ασθένειες οι οποίες κολλάνε όλα τα κύτταρα της κοινωνίας. Υπάρχει μέσα, θα αρρωστήσεις, είναι θέμα δεδομένο. Είναι σαν τον ιό που μπαίνει σε ένα κύτταρο στο κορμί σου. Είναι θέμα χρόνου να αρρωστήσουν όλα. Πρέπει λοιπόν να το σβήσεις από την πρώτη ώρα. Για τον εαυτό σου το κάνεις στην ιατρική. Για την κοινωνία γιατί δεν το κάνεις όταν βλέπεις κάτι άδικο. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι το δίκαιο, αυτά που είναι δικά σου λοιπόν και που με αυτά χτίσεις, με αυτά δημιουργείς και με αυτά δημιουργήθηκε, δεν πρέπει να τα αφήσεις ποτέ. Οτιδήποτε ασθένεια αδίκου τη βλέπεις γύρω σου και την αφήνεις να επιβιώνει, σκοτώνεις την ίδια σου τη δημιουργία, τον ίδιο σου τον εαυτό, το ίδιο το περιβάλλον. Ακριβώς αυτό είναι η αλάνια πολιτεία και όλα τα πρωτόκολλα. Και πρέπει όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί και ακραίοι, άμα το θέλετε, όσον αφορά το άδικο. Γιατί δεν είναι δικό μας. Το δικό μας είναι το δίκαιο. Και πάω λίγο παρακάτω. Σε όλες τις αποδείξεις που όλα αυτά τα χρόνια πολεμηθήκαμε, όσο τίποτε άλλο, δεν υπάρχει κανένας πολιτικός φορέας, κανένα κόμμα, καμία μη κερδοσκοπική στον πλανήτη αυτή τη στιγμή να έχει κυνηγηθεί από τα όλα τα κέντρα εξουσίας, δογμάτων, οικονομικά, στον αναρχικών ομάδων ανθρώπων, σύλλογοι, κράτη, μυστικές υπηρεσίες, αστυνομία, θεσμοί, όλοι, μα όλοι, να έχει πολεμηθεί περισσότερο τίποτε άλλο από την Ελλήνων Συνέλευση και ειδικότερα, όχι τόσο την Ελλήνων Συνέλευση, όσο τον Αρτέμις Ώρα. Τον έχουν πολεμήσει όλοι και όλα. Για ποιο λόγο? Ακούστε, έχει σημασία να καταλάβετε από εδώ και πέρα πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Ό,τι είναι δικό σου και δίκαιο, να μην τολμήσει ποτέ κανένας να το σταματήσει. Να είστε περήφανοι για το δίκαιο και το δικό σας. Να το διαλαλείτε παντού και να πολεμάτε για το δικό σας. Όταν πολεμάς για το δικό σου και το μεταδίδεις το οποίο είναι δικό σου και είναι όλον το δίκαιο και το δικό τους και το δικό σου, πρέπει να το πολεμάτε μέχρι τέρμα με τα μέγιστα. Με όλη σας την ψυχή, γι' αυτός ο αγώνας είναι ψυχών. Κανένας άψυχος, κανένας φοφιτσιάρης, κανένας λειψοβαρής δεν θα μπορούσε να μπει σε αυτόν τον αγώνα. Ακόμα και σε κουβέντες που να κάνεις και να στηρίζεις μια θέση αληθινή, δικαίου, του δικού σου, θέλει θάρρος, θέλει τόλμη, θέλει δύναμη. Να έχεις τη δύναμη της πραγματικής γνώσης, της αλήθειας και να τη στηρίζεις, γιατί η αλήθεια είναι απόλυτη. Μια αλήθεια κάνεις με 5 λέξεις μπορεί να την πεις. Για να παραπείσεις αυτή την αλήθεια που είναι 3, 1, 5 λέξεις θα κάνεις ολόκληρα σενάρια, θα γράψεις βιβλία και μετά για να κρύψεις το ένα ψέμα μέσα στο άλλο θα έχεις φτιάξει ένα σενάριο από εδώ μέχρι το Χόλιγου, το Άγιο Ξύλο και ακόμα δεν θα την κρύψεις και κάποια στιγμή θα συναντηθείς και θα βρεθεί και δεν θα σε ξεφτύλας. Θα έχεις δημιουργήσει ένα άδικο περιβάλλον, μια ολόκληρη διδαχή για μια αλήθεια πραγματική. Κοίτα το δρόμο του ενός, κοίτα το δρόμο του άλλου. Είναι πολύ σύντομος η αλήθεια, είναι μια μεβράνη. Την είπες, αυτό είναι. Είναι απόλυτη και είναι αυτή. Έτσι λοιπόν θέλω να πω. Πολεμηθήκαμε όσο τίποτα άλλο. Πολεμήθηκα όσο τίποτα άλλο στον πλανήτη. Γνωρίζουνε βέβαια γιατί πολεμιέμαι. Εσείς δεν ξέρετε καλά. Βεβαίως είναι αλήθεια ότι με φοβούνται. Και ξέρουν γιατί με φοβούνται. Εσείς δεν ξέρετε γιατί με φοβούνται. Μα βλέπετε τώρα γιατί με φοβούνται. Γιατί είμαι αυτός που δημιούργησα αυτό που μπορεί να σταματήσει την αποστασία, να σταματήσει την κλοπή, να σταματήσει τη δυναστεία, να σταματήσει τα πάντα και να πάνε όλα στη σωστή θέση, βάση της δημιουργίας, που πραγματικά ως δημιουργήματα πρέπει να είμαστε σε αυτή. Να νιώσουμε την αυθονία, να νιώσουμε τον πλούτο, να νιώσουμε την ελευθερία, να νιώσουμε την αρετή και να πάμε στο γνώθηση αυτό. Τίποτα περισσότερο και λιγότερο. Όλη μας η ζωή λοιπόν, από τότε μέχρι τώρα, που δεν πρέπει κανείς να ξεχνάει. Πρέπει να δείτε λοιπόν τα τεράστια όπλα που έχετε στα χέρια σας και τα έχετε όλα. Δεν υπάρχει ένα όπλο να σας λύσει. Με τι να πολεμήσετε, με την αλήθεια, με τι να πολεμήσετε. Να πολεμήσετε με κανένα ψέμα, να διασύρετε κανέναν, να τον ψήσετε, να πάει στο γραφείο. Αδερφέ, αυτά είναι. Έλα να τα δεις. Έχετε στα χέρια σας δικαστικές αποφάσεις τεράστιου πλούτου. Πολεμιόμαστε τόσα χρόνια, 4 χρόνια, με μια τεράστια αντινόηση ανθρώπων που είναι μαζί μας
σε καθεστωτικές θέσεις, σε ΜΜΕ, σε θεσμικές θέσεις. Τι ακριβώς συζητάμε? Και δεν μπορεί κανείς να τα γκρεμίσει. Έφτασε στο σημείο να μιλάμε για την απελευθέρωσή σου και να μας πιέζουν να πεθαίνει κόσμος, να αυτοκτονεί κόσμος, να αυτοκτονούν αδέρφια μας, να πέφτει στις ρόδες γιατί δεν έχει να φάει, να πληρώσει τον νίκη. Ή ένα δήθεν κοινωνικό γίγνεσθε. Δεν έχεις λεφτά. Τι λέω, ρε παιδί μου, πόσο ξεφτύλας είσαι? Τι γίγνεσθε είναι αυτό, ρε παιδιά? Αυτή είναι η αλληλεγγύη. Και ποια αλληλεγγύη? Αυτή είναι η αλήθεια? Φταίει αυτός που δεν έχει? Φταίει αυτός που δεν έχει δουλειά? Φταίει αυτός που έχει τα παιδιά του και δεν μπορεί να τα ταΐσει? Ε? Οπότε πρέπει να βλέπει τα άλλα παιδάκια που έχουν. Να αυτοκτονεί κόσμος. Για οικονομικούς λόγους. Όπου τον οικονομικό λόγο να υπάρχει τόσος πλούτος, τόσος τεράστιος αποδεδειγμένος πλούτος. Να είναι στο νόμο 444 τα 600 δις. Εκεί να περιμένουν όλους σας να τα πάρετε. Ξέρετε κάτι? Ακούστε ένα μυστικό. Τα 600 δισεκατομμύρια, όταν τα έβαλα στην ελληνική δημοκρατία, την οποία σας απέδειξα ότι είναι ιδιωτική εταιρεία και δεν ιδρώνει το αυτί σας. Α, δεν ιδρώνει το αυτί σου. Άμα, δεν καταλαβαίνεις τι είναι. Στο εξωτερικό και δεν καταλαβαίνεις. Κάνεις το βλάκα. Τι δεν καταλαβαίνεις? Ιδιωτική εταιρεία. Το κράτος σου. Το δημόσιο σου. Το έθνος σου. Η προγόνη σου. Η ιστορία σου. Η ενέργεια. Ο πλανήτης όλος. Και κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις τι είναι. Και ποια είναι αυτή η εταιρεία, δεν ξέρεις. Δεν θες να μάθεις. Δεν είναι δικιά σου. Αφού δεν είναι δικιά σου, τι θα κάνεις? Σου έδειξα λοιπόν τα 600 δισεκατομμύρια τα οποία τα έβαλα στην ελληνική κυρίαρχη δημοκρατία. Στην κυρίαρχη. Και σου λέω, έλα να γίνεις κυρίαρχος. Και τι μου απαντάς? Δεν θες να γίνεις. Επιλογή σου είναι. Δεν είσαι. Έλα να γίνεις. Ακόμα και αν δεν είσαι. Και με τον νόμο αυτό είναι στον ισολογισμό του κράτους. Ακούστε ένα μυστικό. Δεν θα μπορούσε να μην είναι στον ισολογισμό του κράτους. Γιατί αφού έδωσα εντολή στο Υπουργείο Οικονομικών και στις ειδικές υπηρεσίες που ανήκει το UCC και όλη τη διαδικασία αυτή, και είπα φεύγουν από εκεί και πάνε στην ελληνική δημοκρατία, δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση η Αμερική να τα κρατήσει και να μην εκτελέσει τη διαδικασία μου, εκτός και αν είχε κάποιο λόγο τον οποίο έπρεπε να τον εκφράσει γραπτός, ο οποίος πάλι θα κινιόμουν, αλλά δεν έπρεπε να κινηθεί. Γιατί δεν ήθελε να κινηθεί και δεν είχε κανένα λόγο να κινηθεί. Εάν τα είχα στο όνομά μου, θα έπρεπε να μου τα δώσουν στο χέρι. Εφόσον είναι στην ελληνική δημοκρατία, θα πρέπει κάπου να πάνε. Δεν μπορούν να τοποθετηθούν αλλού, εκτός από την ελληνική δημοκρατία, η οποία σήμερα αντιπροσωπεύεται με μια ιδιωτική εταιρεία. Δηλαδή όλους εσάς, όλους τους συνέγινές μου, όλη την πατρόα ουσία μου, όλη τη γραμμή αιματός μου, μια ιδιωτική εταιρεία εκπροσωπεί το έθνος το δικό μου. Δεν θέλω, ρε παιδιά, να εκπροσωπήσω εγώ. Εγώ εκπροσωπώ το έθνος. Και όλοι οι ηθαγενείς που είναι ευθεία από το γένος της γραμμής πατρόας ουσίας. Δεν θέλω καμία εταιρεία. Και ποιος έδωσε διαταγή? Έδωσα εγώ διαταγή να εκπροσωπήσει καμία εταιρεία με πυροξουσίο? Δεν γίνεται να μην ιδρώνει τα αυτή σου σε τόσο σοβαρά θέματα. Δεν γίνεται να ψάχνεις για λεφτά. Δεν γίνεται να ψάχνεις για φαΐ στους κάδους. Εάν αυτό συμβαίνει, οι πολεμιστές μου, οι ορκισμένοι και όλοι οι συνειδητοποιημένοι Έλληνες πρέπει να πάρει φωτιά όλο τους το αίμα, όλη η πατρόα ουσία και να μιλήσουν σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που τρώνε στα σκουπίδια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που το παίζουν δήθεν και δεν μπορούν, να μιλήσουν και να εργαστούν και να πολεμήσουν για αυτόν τον αγώνα, να ενταχθούν όλοι και να καταλάβουν την τεράστια αξία ότι δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει. Και υπάρχουν χιλιάδες λύσεις και μας εσκρύβουν. Και δεν μπορούν να μας εσκρύψουν γιατί είναι δικές μας, γιατί είναι εδώ, γιατί είναι με νόμοι. Βγήκε νόμος ο 444 και μπαίνει στον ισολογισμό. Και πού θα μπαίνει? Στον αέρα θα ήταν. Από την Αμερική τα διώξα. Λέω, παιδιά, δεν είναι δικά σας, εγώ τα θέλω εκεί. Ωραία. Αν θα μου δώσουν στο χέρι και ό,τι συμφωνίες κάνω, θα είναι τα υπόλοιπα, όχι τα 600. Τα 600 είναι για την ελληνική δημοκρατία. Την κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Τα υπόλοιπα θα τα κανονίσω εγώ. Εκεί λοιπόν έχετε ένα τεράστιο πλούτο, ο οποίος είναι με νόμο. Είναι δυνατό να συζητάμε για νόμο στη Βουλή με φεκ να σφραγίζουν όλοι αυτοί που δεν με γουστάρουν να με βλέπουν και με θέλουν μόνο νεκρό και εξαφανισμένο? Και να συζητάνε οι συνέλληνες που θα βρουν λεφτά απελευθέρωσης? Εξηγήστε μου τι άλλο πρέπει να γίνει. Εξηγήστε μου. Και συζητάμε τι άλλο να κάνουμε. Ωραία. Τα παγκόσμια ταμεία, τα οποία είναι με όλες τις παγκόσμιες υπογραφές, γίνεται να κάνω αγώνα να σου γεμίσω το κεφάλι?
Να καταλάβεις τι συμβαίνει. Γίνεται οι πολεμιστές μου τώρα δεν έπρεπε να έχουν βγει έξω να είναι χιλιάδες οι άνθρωποι και όχι να ασχολείστε με χίλια γαϊδούρια πρακτόρια που γράφουν ανάποδα για σας και σας βρίζουν. Θα έχει τέτοιο, τι να κάνουμε. Χίλια ένα από αυτά. Μετρήστε τα ένα-ένα. Δεν είναι πάνω από χίλια. Χίλια τέτοια ζωντόβουλα να πούμε σε μια υπηρεσία η οποία οι άνθρωποι πληρώνονται για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Τι άλλη διαφορά έχει από έναν έμιστο άνθρωπο. Είναι ένας έμιστος άνθρωπος να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Εάν δεν κάνει αυτό που σας κάνει, δεν θα πληρωθεί και θα τον διώξουν. Είναι τόσο απλό. Η διανόηση είναι για μας. Αν μη τι άλλο από τότε που έχω εμφανιστεί, έβαλα μυαλά να δουλέψουν. Έβαλα μυαλά να δουλέψουν, συντονίστηκαν με τεράστιες δυνάμεις και βλέπω μυαλά που είναι δίπλα και γράφουν και σκέφτονται με χιλιάδες στροφές παραπάνω από ό,τι σκεφτόσατε. Αυτό είναι μια μεγάλη αλχημία η οποία όχι μόνο πέτυχε, αλλά θα γίνει ένα τεράστιο όπλο για όλο το καθεστώς και για την απελευθέρωση. Με τεράστιο σεβασμό και τιμή σε όλους αυτούς τους πολεμιστές που τα μυαλά τους έχουν ανοίξει και θα ανοίξουν πολύ παραπάνω. Και θα έρθουν και άλλα μυαλά. Και θέλουμε χιλιάδες. Άρα λοιπόν, έχεις τέτοια σημαντικά όπλα και τι περιμένει να γίνει. Σου βγάλανε φέκε άνθρωποι και σου λένε τα λεφτά σου είναι μέσα. Ωραία. Τι να συζητήσουμε, να κάνουμε τι, να περιμένουμε τι. Να εκτελέσει ο Πρωθυπουργός. Ποιος Πρωθυπουργός, ο δικός μου, ποιο της εταιρείας. Ποιος, να εκτελέσει η δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη που τη βάζει ο Πρωθυπουργός και η Βουλή και το κόμμα το οποίο είναι στην κυβέρνηση, που καλώς ή κακώς δεν ξέρουμε αν είναι βάσει των εκλογών ή βάσει των αποτελεσμάτων, έχει λίγο σημασία. Ποιος θα εκτελέσει, αυτή που είναι απέναντί μου, και γιατί είναι απέναντί μου αυτή, τι θέλουν. Γίνεται να έχεις τα λεφτά μιανού απατεώνα και να έχεις με νόμο 444 μέσα. Γίνεται να έχεις έναν απατεώνα. Θα εξηγήσω λοιπόν κάτι για να τελειώνουμε. Σας λέω ότι είμαι απατεώνας. Είμαι ο μεγαλύτερος, γιατί απατεώνας σημαίνει πατάω στους αιώνες. Ναι, εγώ πατάω στους αιώνες. Έχουν αντιστρέψει τις λέξεις και σας έχουν κάνει πολύ μεγάλη κοροϊδία. Εγώ πατάω στους αιώνες. Γι' αυτό και όλα αυτά που έχω φέρει είναι από πολύ παλιά. Ακόμα και η διακήρυξη που μιλάω για τη Ρώμη. Δεν ξέρατε ποια είναι η Ρώμη. Νομίζω ότι η Ρώμη είναι η Ρωμαίοι. Ή δεν ξέρατε τι είναι η Ρωμαίοι, που η Ρωμαίοι είναι η Χαζάρη. Ενώ ήταν οι Έλληνες της Ρώμης. Και χιλιάδες άλλα πράγματα. Ή δεν ξέρατε όλο τον πλούτο που προέρχεται και από πού είναι. Και είναι κι άλλος πλούτος κρυμμένος. Χιλιάδες λογαριασμούς. Τους οποίους σήμερα σου κλέβουν. Και σήμερα εσύ δεν έχεις να φας. Τελικά είναι οικονομικό το θέμα. Και γιατί δεν το παίρνεις εντολίσεις. Και πώς θα το κάνω. Για πρώτη φορά στην ιστορία έχουν ανοίξει 330 γραφεία, 340 ίσως και 350. Υπάρχουν πολλές χιλιάδες συνέλληνες που δεν μπορούν να έρθουν στα γραφεία για δικούς τους λόγους, γιατί ζουν μια τεράστια μεταρρυθμιτική εποχή, οι οποίοι όμως είναι πολύ μπλοκαρισμένοι με χιλιάδες πράγματα και δεν είναι ένα που τους κρατάει. Έχουμε έρθει σε μια εποχή που αυτοί που σε βρίζουν, ή αυτοί που δεν έρχονται μαζί σου, ή αυτοί που είναι σε υψηλές θέσεις, ξέρουν ακριβώς. Άλλα λένε στην τηλεόραση σε σένα, άλλα λένε στα ΜΜΕ. Όμως υπάρχουν πολλές αποδείξεις και μαγνητοφωνήσεις, θα έλεγα, που οι ίδιοι άνθρωποι που βρίζουν εμένα και που κάνουν όλα αυτά τα άσχημα πράγματα, τα οποία αυτά πρέπει να κάνουν για να κάτσουν σε αυτή τη θέση, μετέπειτα δηλώνουν ότι ναι, όχι μόνο είναι αλήθεια, αλλά είναι και αυτός ο πατριώτης που μπορεί να τα βγάλει πέρα. Οι ίδιοι που με βρίζουν. Κάποιοι από εσάς θα έχετε τέτοιες ενδείξεις. Όλα αυτά μαζεύονται τα στοιχεία σε πόσο τεράστιο δυνατό δρόμο και σε τι άπειρη δυναμική, γιατί έχεις μια άπειρη δυναμική και έχεις μια δυναμική και λεωφόρο η οποία από στιγμή σε στιγμή, από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα, από μήνα σε μήνα, μπορεί να πάρει άπειρες διαστάσεις, γιατί είναι άπειρη η δημιουργία μας και άπειρες οι δυνάμεις μας, και να συστρατευτούν όλοι άμεσα. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει οι πολεμιστές μου, που τους θεωρώ υπεύθυνους, να συστρατεύσουν τον κόσμο και τις ψυχές, να συστρατεύσουν τα δημιουργήματα, τους αδερφούς τους, ας είναι πλανεμένοι. Και που μιλάει έτσι, τι νομίζεις, μπας και ξέρει, γιατί εγώ τώρα υπάρχει κάποιος να είμαι απέναντι σε κάποιον. Όλοι αυτοί που βρίζουν ή που δεν αντιλαμβάνονται, είναι εχθροί μου νομίζετε. Από πού είναι εχθρός μου. Μέσα στις οικογένειες έχεις τους αδερφούς σου που δεν αντιλαμβάνονται ή δεν θέλουν, είτε για λόγους φοβίας, είτε για λόγους εγωισμού, είτε για λόγους ιδιοσυγκρασίας, είτε για χιλιάδες λόγους. Είτε για τα καρφώματά τους, τα δόγματα, είτε για τους φίλους τους, είτε. Ή ακόμα και δεν εκφραστήκατε και όπως πρέπει. Πρέπει να ανεβάσετε την νόηση, τα παραδείγματα, την υπομονή, άμα το θέλετε, γιατί αυτό είναι ο αγώνας. Αλλιώς θα είχαμε τελειώσει νωρίτερα, δεν γίνεται. Και βλέπετε ότι σε χτυπάνε όλοι μαζί από όλες
από όλες τις πάντες. Για ποιο λόγο το κάνουν, για τις αδυναμώς? Δεν σε φοβούνται? Και προσπαθούν να φοβήσουν τον κόσμο. Γιατί τον έχουν λίγο φοβισμένο? Παραπάνω. Γιατί κάποιοι σηκώσανε κεφάλι και τώρα μαζεύονται. Και ξέρουν όλοι ότι οι δυνατότητες και οι δυνάμεις είναι άπειρες. Τι μπορεί να σου κάνει η ραδρεφέ όταν έχει το ΦΕΚ εκεί πέρα και περιμένει και έχει 600 δισεκατομμύρια στο ταμείο? Και από πού μπήκανε? Έχετε καταλάβει? Κάποιοι οικονομολόγοι, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος. Έφτασαν τα σημεία που οι δικοί μου πολεμιστές πάνε μπροστά σε έναν οικονομολόγο και ο οικονομολόγος απλά σηκώνει και φεύγει άνθρωπος. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Είσαι ένα πολιτικό και το βάζει στα πόδια. Αυτές οι εποχές διαγράφονται τώρα. Πριν δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Για σκεφτείτε το. Για σκέψου τη δύναμη και τη δυναμική έχεις. Και πρέπει να γίνει μια τεράστια δυναμική. Και όσο εσείς δυναμώνετε και βγαίνετε σε ομιλίες, βγαίνετε στο δρόμο, κάνετε διαδηλώσεις, πρόσεξε, διαδήλωση. Διαδήλωση είναι η δήλωση του Δία. Λέτε να κατέβει ο Δίας να κάνει διαδήλωση? Εσύ μωρέ είσαι ο Δίας, αφού είσαι το παιδί του Δία. Έχεις και αρχή Διά, που σημαίνει αρχή Διός, είσαι και παιδί, παιδί του Διός. Και η μάνα σου ήταν και σε ενδιαφέρουσα. Έφερε ένα Δία, τον έκανε το Δία, σου έδωσε και όρκηση, σου έκανε και παιδιά. Τι άλλο να σου πει? Τώρα λοιπόν αυτά τα δημιουργήματα που είναι του Δία κάνουν, τα οποία από τις λέξεις βγαίνει, εγώ τις λέξεις σου μεταφράζω. Δεν είναι λοιπόν το θέμα εδώ θρησκευτικό, είναι ουσίας, είναι δημιουργίας. Και αυτά τα δημιουργήματα, γι' αυτό είναι και δημιουργία, κάνουν διαδήλωση, δήλωση του Δία, δηλαδή τα δημιουργήματα διαδηλώνουν. Πού είναι μωρέ τα δημιουργήματα να διαδηλώσουν? Και τι θα διαδηλώσουν τα δημιουργήματα? Αυτό είναι η διαδήλωση. Δήλωση, Δία, Δία, δήλωση, δήλωση. Ή μήπως δεν είναι έτσι? Και αν δεν είναι έτσι, να το εξηγήσετε. Άρα δεν είναι θρησκευτικό, είναι ουσίας, είναι η ίδια σου η γλώσσα, οι λέξεις. Έτσι λοιπόν, με τόσο τεράστιο πλούτο και με αποδείξεις, τα παγκόσμια ταμεία είναι οι λογαριασμοί σου εκεί. Πάνω από 500 συνέλληνες έχουν βάλει χρήματα, καμία σημασία αν είναι πολλά ή αν είναι λίγα, έχουν βάλει χρήματα στους λογαριασμούς αυτούς. Έτσι δεν είναι, ρε συνέλληνες? Ωραία. Τι στο διάλο άλλη απόδειξη θέλεις να ξεσηκωθείς, να γίνει εκείνο που δεν έγινε, να πάρεις τη χώρα σου και τη ζωή σου στα χέρια σου? Τι περιμένεις? Να έρθει ο Στουρνάρας να στα δώσει? Ποτέ. Να έρθει η κυβέρνηση που σε έβαλε εκεί? Ποτέ. Είδαμε στις ειδήσεις για τα μάτια του κόσμου ότι ο κύριος Γεωργίου, που ήταν ο αξιωματούχος της Ελστάρτ, καταδικάστηκε μόνο 2 χρόνια φυλακή. Άκου που το πήγαν. Ωραία. Οπότε λέει ο κόσμος, ρε παιδιά, μόνο 2 χρόνια. Κατέστρεψε την Ελλάδα. Δεν του είχαν 20 χρόνια. Για μένα να μην καταδικαστεί αυτός ο άνθρωπος. Δεν φταίει αυτός ο άνθρωπος. Του είπανε να κάνει αυτό και το έκανε. Και αν δεν ήταν ο Γεωργίου, θα ήταν ο Πέτρος, θα ήταν ο άλλος. Θα ήταν ο Βαγγέλης, θα ήταν ο Χριστόφορος, θα ήταν ο Ισαάκ, θα ήταν ο Δαβίδ, θα ήταν ο Αβραάμ. Δεν έχει νόημα λοιπόν. Και μία μέρα να καταδικαστείς. Γιατί καταδικάστηκε ο Γεωργίου? Γιατί αλλιώς τα αποτελέσματα. Πολύ ωραία, ωραία. Άρα, πάμε στην ουσία, που το δίκαιο είναι στην ουσία και τα δικαστήρια στην ουσία. Και οι θεσμοί στην ουσία. Εκτός και αν δεν είναι στην ουσία, και είναι στην τύπηση. Αφού λοιπόν στην ουσία καταδικάστηκε ο κύριος Γεωργίου για τις πράξεις του που φούσκωσε τα νούμερα ψευδώς, άρα με αυτά τα νούμερα μπήκαμε στα μνημόνια, να ακυρώθουν τα μνημόνια. Κανένας δεν βγήκε να πει, ρε, δικάστηκε 2 χρόνια. 2 μέρες. Μία μέρα, 2 ώρες. Και 2 ώρες να το δικάζατε. Από τη στιγμή που καταδικάζετε μια πράξη και δεν έχει να κάνει με την ποινή του ανθρώπου, έχει να κάνει με την πράξη. Η πράξη λοιπόν που έγινε η αιτία για να μπούμε στα μνημόνια είναι παράνομη. Γκρεμίστε τα. Το κάνατε? Όχι. Παραπεριμένατε να θα πάρει 20 χρόνια ο Γεωργίου, να θα πάρει 30. 2 ώρες να πάρει. Γιατί καταδικαζόταν η πράξη. Τον προστάτευσαν όλα τα παγκόσμια σκουπίδια. Γιατί περί σκουπιδιών πρόκειται, εσείς νομίζετε ότι είναι άνθρωποι, επειδή δουλεύετε σαν κανάλια. Και τελικά ο κύριος Γεωργίου, ωραία, καταδικάστηκε μόνο 2 χρόνια. Το πετύχατε αυτό. Ωραία. Αυτό που θέλουμε εμείς να πετύχουμε είναι, αφού καταδικαστήκατε για τα στοιχεία τα οποία είναι όχι μόνο λυπή αλλά βεβαρημένα και είναι ο λόγος που μπήκαμε στα μνημόνια, ωραία, να κυρωθούν τα μνημόνια με ένα ΦΕΚ, διότι εδώ έχει γίνει μια μεγάλη σκευωρία. Το κάνατε, μωρέ. Ποιος θα το κάνει? Θα το κάνει αυτή η κυβέρνηση που σε έβαλε? Ωραία. Ποια κυβέρνηση είναι πρόσωπα, νομίζετε? Βλέπετε πουθενά πρόσωπα? Δηλαδή, ο Σαμαράς υπόγραψε μνημόνιο. Ναι ή όχι? Ναι. Τώρα δεν είναι ο Σαμαράς, είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλάζει τίποτα? Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πάλι?
Τι αλλάζει ρε παιδιά? Τι υπόσχεται, τι λέει? Σήμερα λέει έτσι, αύριο λέει αλλιώς. Τι νόημα έχει? Το ίδιο κόμμα δεν υπογράψει μνημόνιο? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν στη Βουλή με τον Τζίπρα που υπόγραφε ο Σαμαράς μνημόνιο? Μάλιστα. Τώρα δεν είναι η κυβέρνηση που υπογράφει κι άλλο? Ωραία, τι άλλο πρέπει να γίνει να δεις δηλαδή? Να δεις τι? Να φωνάξουμε να πάμε στα δικαστήρια. Σε ποια δικαστήρια να πάμε? Θα κάνουν ό,τι γουστάρουν. Γιατί η κυβέρνηση τους βάζει, γιατί κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι και όλοι είναι σκυλοδεμένοι. Η λύση είναι μία. Παίρνεις τη χώρα στα χέρια σου. Όλα τα δημιουργήματα, όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι Έλληνες, ακόμα και αυτοί που δεν είναι Έλληνες, το πρόβλημά τους θα λυθεί από την Ελλάδα. Για να πω ένα παράδειγμα. Όταν μιλάς για τα παγκόσμια ταμεία της Ελλάδος, κάνεις μια πολιτική, άμα το θες. Αν δεν είναι πολιτική, είναι η ίδια σου η ζωή. Είναι στάση ζωής και δεν είναι πολιτική, είναι στάση ζωής. Αυτή η στάση ζωής θα πρέπει να είναι μέχρι το τέρμα. Εάν σε κυνηγούσανε, θα σταματάγες ποτέ? Μόνο αν ξέφευγες. Τώρα γιατί κοντοστέκεσαι και λες βλακίες? Σε κυνηγάει η ίδια η ζωή να σε σκοτώσει. Σε κυνηγάνε όλα τα συστήματα τα οποία έχουν στηθεί κατά του εαυτού σου, κατά τη δημιουργία σου, κατά των προγόνων σου, κατά των απογόνων σου. Και κοντοστέκεσαι και συζητάς τι? Και συζητάς αν πώς είναι αλήθεια. Πάρ τα χαρτιά και ελέγξε τα. Για αποδείξε μπροστά σου. Δεν ξέρω, δεν θες κάτι άλλο. Πολεμάς με τεράστια κτίνη και τα νοικάσεις αποδείξεις. Τα κτίνη δεν έχουν ούτε μία απόδειξη, παρά έχουν οποιαδήποτε μέσα ενημέρωσης τα οποία τσακίζουν καθημερινά το ΣΟΡΑ και την Ελλήνων Συνέλευση και ιδιαίτερα το ΣΟΡΑ. Και τι, θα μου χαλάσουν το Facebook? Δεν θα μπορούσαν να πούνε και κάτι άλλο? Ξέρουν όλοι ότι αν αύριο πούνε ναι, λέει αλήθεια, ναι, είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι, είναι αλλιώς και έτσι που λέτε είναι τα στοιχεία και βγάλει ένα ρεπορτάζ, μέσα σε μία ώρα καθαρίσει η Ελλάδα όλη. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ αν δεν νικήσεις. Και για να νικήσεις πρέπει να πάρεις τη χώρα και βεβαίως πρέπει να έρθουν όλοι οι άνθρωποι να καταλάβουν τη στάση ζωής και το τεράστιο θέμα της απελευθέρωσης, το οποίο είναι η ίδια τους η ζωή. Σήμερα πολεμάμε για τη ζωή μας. Ας μην το καταλαβαίνεις. Πολεμάς για τους απογόνους. Ρηδημιούργημα. Αν χαθεί αυτή η στάση που έχεις τώρα, δεν ξέρω τα δημιουργήματά σου. Είναι ήδη σε μίξερ όλα αυτά που έρχονται. Και ούτε είναι τυχαίο τώρα το χρονικό που τρέχουμε μια τέτοια διαδικασία και βεβαίως με σεβασμό και τιμή θα πω σε όλους σας, έχετε βοηθήσει να σταματήσει η νέα τάξη πραγμάτων. Η νέα τάξη πραγμάτων στον πλανήτη θα εγκαταστηθεί αν νικήσει εμάς. Όσο εμείς δεν θα μπορούμε να νικηθούμε και θα είμαστε δυνατοί, αυτά τα ζώα δεν θα μπορούν να στήσουν ποτέ νέα τάξη πραγμάτων. Και αυτό δεν θα επιτραπεί όσο είμαι στον πλανήτη. Και πρέπει και το ίδιο να πείτε κι εσείς. Άρα αυτές οι τεράστιες αποδείξεις που έχετε στα χέρια σας, δεν χρειάζεστε κάτι άλλο. Θα πρέπει λοιπόν να είστε πιο συγκεντρωμένοι σε έναν κόσμο όπου θα πρέπει να τρέξει παντού η διαδικασία της αλήθειας και της οργάνωσης αυτής. Και όλοι μαζί οργανωμένοι, γνωρίζοντας τι πρέπει να κάνουμε, γνωρίζοντας τον ίδιο σκοπό, στόχο που έχουμε όλοι, παίρνουμε τη χώρα στα χέρια μας. Ακόμα και αυτοί που δεν είναι Έλληνες, που ζουν στην Ελλάδα, με τα παγκόσμια ταμεία όπως τρέχει η διαδικασία γιατί είναι παγκόσμια και πολεμάει το παγκόσμιο καθεστώς στην Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι όλοι αυτοί οι, θα έλεγα, οι λαθροπρόσφυγες, οι ψεύτικοι πρόσφυγες, έχουν διαλύσει το παγκόσμιο καθεστώς, έχει διαλύσει τη χώρα τους. Αφού διέλυσε τη χώρα τους, γιατί μόνο έτσι μπορεί, βεβαίως στα παγκόσμια ταμεία όλες οι χώρες έχουν χρήματα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τους έχουν φέρει εδώ, τους έχουν χρηματοδοτήσει. Λίγοι είναι αυτοί που έρχονται από πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, άλλοι είναι χρηματοδοτούμενοι. Τους πληρώνουν τα έξοδα οι μικροκυβερνητικές, σιωνιστικές εταιρείες με αρρωγή των θεσμών και των κυβερνήσεων και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα γιατί εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Οι δογματικές κυβερνήσεις, θα έλεγα, γιατί είναι όλες δογματικές και ποτέ δεν φύγανε, γιατί πάντα είσατε έτσι, είσατε τα βασίλεια δογματικά, έτσι είσατε οι τράπεζες, έτσι είσατε και τα δικαστήρια. Τα δόγματα είχαν τα δικαστήρια, την τράπεζα, αυτή τις οργανώσανε, τις νεότερες, αν το θέλετε, αλλά και του μεσαίωνα. Άρα λοιπόν, βλέπετε ότι δογματικά τρέχει ένα θέμα όπου είναι αντίθετα δόγματα, αλλά μέσα στην κοινωνία μας σκοτωνόμαστε για τα αντίθετα δόγματα. Και αυτά τα δόγματα στείλουν έναν ωραίο πόλεμο να μας βάλουν όλους μαζί, όπου από χώρες που τις έχουν βιάσει, τις έχουν ξεσκίσει, τις έχουν πολεμήσει, τις έχουν μπομπαρδίσει ανά την άξη, φέρνουν τώρα αυτά τα παιδιά χρηματοδοτούμενα, μη έχοντας και κάτι άλλο, το κάνουν αυτά,
αλλά δεν γνωρίζουν κι άλλη λύση αυτά. Με τα παγκόσμια ταμεία γίνεται το θέμα κάθε χώρας, γιατί αν σπάσει στην Ελλάδα, όλες οι χώρες θα ζητήσουν, οι άνθρωποι θα μάθουν, θα καταλάβουν. Είναι ένα τεράστιο μυστικό που πάει να βγει έξω. Βέβαια, εσείς πολεμάτε για την Ελλάδα, καλά κάνετε, αλλά συνάμεχος να το καταλάβετε, πολεμάτε για τον πλανήτη. Έτσι, κάθε ένας όταν θα μάθει τον πλούτο του, στη χώρα του που μόνο θέλει να ζήσει. Εκείνη η δική του. Και οι δικοί μας που ξενιτευτήκανε, από τι ξενιτευτήκανε. Μπα και έφυγε κανένα νοικοκύρη. Ο νοικοκύρη τότε, ο φορτωμένο, πήγαινε βόλτα στην Αμερική και στη Γερμανία. Δεν πήγαινε για να δουλέψει τη φάμπρικα από τι 5 το πρωί. Ούτε να φάει σούπα με κόκαλα που τα είχαν οι Γερμανοί για να κάνει λεφτά και το σκατό του παξιμάδι. Άρα διαλύσαν τη δικιά μας τη χώρα, μας κάναν μετανάστες. Και με τη διάλυση που έγινε εδώ, έφυγαν και 500-600.000 παιδιά δικά μας. Έτσι φεύγεις από τη χώρα. Και οι άλλες που διαλύουν τις χώρες, έτσι μαζεύουν εδώ και τους κατευθύνουν εδώ. Με το Παγκόσμιο Ταμείο και με μια αναθεώρηση του πλούτου, αλλά και της αυθονίας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να πολεμήσουν με σένα. Να φτιάξουν τη χώρα τους, αλλά και εδώ να κάτσουν. Όποιος μετανάστης κάθεται στην Ελλάδα, παίρνει τα λεφτά από την Ελλάδα και τα πάει στη χώρα του να φτιάξει κάτι για τη χώρα του. Αν δείτε, ο τρόπος που γίνεται είναι ο ίδιος πάντα. Και εμείς όταν είμαστε μετανάστες και αυτοί. Άσχετα αν τώρα χρηματοδοτούνται και έρχονται. Ακόμα και αυτό όμως που λέγεται μεταναστευτικό στον πλανήτη, με τα παγκόσμια ταμεία μπαίνει σε μια μεγάλη σειρά. Μπαίνει σε μια πολύ μεγάλη σειρά. Γι' αυτό ο αγώνας στην Ελλάδα είναι ιερός, είναι πάρα πολύ σημαντικός για όλο τον πλανήτη, άσχετα αν μερικοί δεν το καταλαβαίνουν και βλέπουν καρέκλες. Ακούστε, και καρέκλες έχουμε και κόλους έχουμε. Δεν θέλουμε κόλους να γεμίσουμε καρέκλες, ούτε καρέκλες για να γεμίσουμε κόλους. Από αυτούς έχουμε πολλούς. Θέλουμε καλά μυαλά, καθαρές ψυχές και να ξέρουν τι κάνουν. Άρα λοιπόν, μην βλέπετε καρέκλες. Κοιτάτε ένα τεράστιο στόχο και σκοπό, ο οποίος έχει τεράστιες προεκτάσεις, τις οποίες τώρα δεν τις αντιλαμβάνεστε. Το καθεστώς της έχει αντιληφθεί και πολεμάει εκεί και στη ρίζα που ξέρει που πρέπει. Ξέρει τι χτυπάει το καθεστώς. Δεν χτυπάει εσένα, τι να σε κάνει. Όλοι μαζί όμως είναι μια μεγάλη δύναμη να έχουμε καταλάβει και να ξέρουμε πώς θα γίνει. Όλες οι θέσεις είναι σαν την αλφα ωμέγα που τη λένε όλοι αλφαβήτα. Άμα ήταν αλφαβήτα θα είχαμε ένα αλφα και ένα βήτα. Δεν τη λέει κανείς αλφα ωμέγα, τη λέει αλφαβήτα. Σε όλες τις γλώσσες του κόσμου λέει αλφαβήτα. Τι αλφαβήτα ρε φίλε, δύο γράμματα έχεις. Και τώρα τι είναι. Ορφανά. Η αλφα ωμέγα λοιπόν που είναι όλα μας τα σύμβολα, ο κάθε σύμβολο κάνει τη δικιά του εργασία. Εκτελεί τη δικιά του δυναμική και είναι η ραγοκοκαλιά της σύνθεσης. Αν ποτέ το κάπα θελήσει να γίνει ωμέγα, έχουμε πρόβλημα. Άμα το ωμέγα θέλει να γίνει ρο, ή άμα το βήτα θέλει να γίνει γάμα, ή άμα το γάμα να γίνει δέλτα. Αυτή είναι μια ποικιλομορφία των δυνάμεων και της σύνθεσης που εμείς είμαστε δομημένοι. Και έτσι θα δομήσουμε με επίγνωση όλη τη δομή και του πολέμου και της απελευθέρωσης και όλων των θέσεων στην κάθε στάση που χρειάζεται. Και όλα είναι σημαντικά σε μια τεράστια γραμμή έως την ολοκλήρωση και την ολότητά του. Το ζήτημα είναι ότι έχετε τεράστιες δυνάμεις στα χέρια σας. Έχετε φεκ με τα 600 δις τα οποία δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς και τα βάλανε. Πιστεύει κανένας από εσάς, γιατί δεν ξέρετε γι' αυτό λέω πιστεύει, ότι θέλανε ποτέ να βάλουν στον προϋπολογισμό τα 600? Όχι βέβαια. Γιατί να έχουν τέτοιο πρόβλημα σήμερα? Δεν γινόταν τεχνικά και πρακτικά να μην τα βάλουν. Γιατί την ώρα που φεύγουν από το UCC, η διαταγή μου ήταν να μπει στην ελληνική κυρίαρχη δημοκρατία. Δεν ήταν να μπει στη Ζιμπάμπουε. Αν είχα γράψει ότι πρέπει να μπουν στη Ζιμπάμπουε ή στην Εκτή Ελεφαντοστούν, θα είχαν μπει εκεί. Άρα η εντολή δικιά μου ήταν για να μπουν στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Και μόνο που αναφέρεται με όλους τους τρόπους στο παγκόσμιο σύστημα και στις δημοσιεύσεις από Bloomberg, CNW και όλα, και έχω υπογράψει όλα τα χαρτιά και τα έχω δώσει, αφού δεν μπορούν να είναι στην Αμερική και στο γιούσι της Αμερικής, πρέπει να μπουν εδώ. Και μπήκαν εδώ. Τόσο απλό. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο. Και σήμερα συζητάμε και που είναι τα 600 και δεν το πιστεύω και δεν είναι έτσι. Άντε ρε φίλε, κάνε μας τη χάρη, μας δουλεύεις ψιλογάζι. Και εσείς ρε πολεμιστές, τι πάτε και κάνετε? Τι να συζητήσουμε. Σήμερα θα έπρεπε να έχουν γραφτεί 700.000 επιστολές και να μιλάνε στον Πρωθυπουργό και να εκθέτουν τον Πρωθυπουργό και τη χώρα και την ιδιωτική εταιρεία τι είναι αυτά τα 600 και γιατί δεν τα παίρνουμε και γιατί δεν βγαίνουμε από τα μνημόνια. Και ξέρουμε τι είναι, δεν υπάρχουν άλλα. Γιατί αν υπήρχαν άλλα θα έπρεπε να αναφέρονται μέσα από πού έρχονται. Δεν υπάρχουν. Με την τεράστια δύναμη του παγκόσμιου πλούτου σου που υπογράφουν όλοι οι παγκόσμιοι δικαστές και οι αξιωματούχοι σου εδώ, που δεσμεύουν εσένα, που για σένα δουλεύουν, που ουσιαστικά είναι υπάλληλοι, θα πω,
είναι υπουργοί, γιατί υπουργός υπάλληλος είναι, που είναι για σένα, για το έθνος σου, για τους πολίτες και για τα δικά σου κληρονομικά δικαιώματα. Δεν μπορεί να υπογράψει ένας, ένας υπογράφει ο εκπρόσωπος. Της κυβέρνησης ο εκπρόσωπος υπογράφει κάθε χρόνο τα παγκόσμια ταμεία και αυτά που έχετε στα χέρια σας. Και έχετε βάλει μέσα τόσους λογαριασμούς και τόσα λεφτά. Έχετε τόσες αποδείξεις. Τι διάλογο άλλη αποδείξη θέλεις? Χρειάζεται κάτι άλλο να πολεμήσεις για τον πλούτο αυτό? Χρειάζεται κάτι άλλο? Χρειάζεται κάτι άλλο για τις μετοχές της Ανατολής και για όλο αυτό το πλούτο, ο οποίος έχει περάσει από βουλή, έχει περάσει από εφορία, έχει περάσει από όλα, και συνεχίζουμε να ακούμε κάτι κοράκια πληρωμένα, αν είναι το μοναστηράκι, αν είναι τη Χονολουλού. Ό,τι θέλει λέει. Πληρωμένος, είναι ότι κουστάρει λέει. Κρατάει κόντρα τεράστια. Αυτές τις τεράστιες κόντρες πρέπει το μυαλό σας να τις καταλάβει. Καλά ρε, ήταν εκεί και έβγαλε απόφαση. Μα είναι δυνατόν ποτέ? Γιατί το καθεστώς πάντα ήταν πίσω μου. Δεν είναι όταν με γνώρισες εσύ. Από όταν γεννήθηκα είναι πίσω μου. Και όλη μου αυτή την πορεία μέχρι να φτιάξω όλα αυτά, να έρθω μέχρι εδώ, είναι πίσω μου. Είναι μπροστά μου. Είναι δίπλα μου. Διαπραγματεύεται. Και σε κάθε μου διαπραγμάτευση μου δίνει χώρες, μου δίνει πλούτη, μου δίνει τράπεζες, μου δίνει ό,τι γουστάρω. Και εγώ δεν δέχομαι. Γιατί μου δίνει πάλι από τα δικά μου. Άρα δεν γίνεται να διαπραγματευτούν να πάρω τα δικά μου για να κάνω πίσω στα δικά μου. Και δεν μπορώ να συμφωνήσω με το καθεστώς και όλα αυτά τα ζώα που νομίζουν ότι κάτι είναι, ενώ είναι σκουπίδια, συμπαντικά τα πιο πάνω, τα κάτω είναι υγιεινά, γιατί δεν έχουν κάτι να διαπραγματευτούν μαζί μου όσον αφορά το υλικό κομμάτι. Δεν γίνεται να διαπραγματευτώ κάτι, γιατί δεν έχουν κάτι να μου διαπραγματευτούν. Απλά μου λένε ότι είναι σε μια θέση ισχύω και λέω, πώς είστε, δεν είστε? Ήσασταν. Κάτσε να το δούμε μέχρι το τέλος. Ποτέ δεν πιστεύω να θα φτάσουν σε αυτά τα επίπεδα. Και κάτι άλλο, δεν πίστευε ποτέ το καθεστώς ότι άνθρωποι που το καθεστώς δεν τους μέτραγε, μπορεί να γίνει η μεγάλη αλχημία, το μεγάλο γύρισμα, και να καταλάβουν και να αντιληφθούν και να γίνουν τόσο ισχυροί πολεμιστές και τόσο πραγματικά νοήμονες, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο καθεστώς όπου το καθεστώς δεν μπορεί να μιλήσει στις αποδείξεις τις δικές του. Και να κάθεται να παράγει ακόμα άδικο και να συζητάμε ακόμα τι πρόβλημα έχουμε. Είναι μία αντιμετωπίση υπό το εξώδικο, το νόμιμο που στέλνεται στην εφορία και που έχει κατασκευαστεί, ώστε είναι μία αντιμετωπίσιμο. Γιατί του λες να πάρει από τα χρήματα αυτά που είναι αποδεδειγμένα. Από τα 600, από τα παγκόσμια ταμεία. Με την ανέρεση υπέρ του νόμου έπρεπε να ξέρετε και να δείτε όλοι το φόβο το τεράστιο που έχω να κάνεις ανέρεση του νόμου. Έχει έστει εκεί φαντμές τα λόγια. Και κάνε. Αφού δεν μπορείς να ανατρέψεις την απόφαση, τι να την κάνεις την ανέρεση? Αυτό το κάναν μήπως έρθει άλλος με 600 ποτέ ή 700-800 αυτού και βγαίνω. Εντάξει, είχε ξανάρθει. Η CIA ήταν εδώ στην Ελλάδα και είναι πάντα, έχει και άλλες εταιρείες που και γνωρίζουμε. Βεβαίως του πιάσανε λογαριασμούς 800 δισεκατομμύρια του κυρίου Καρούζου. 6.500 ακίνητα τότε που διαλύαν την Ελλάδα και αγοροπολούσαν ακίνητα, οπότε μαζεύαν τα ακίνητα και τα ξαναπουλάκανε σε φουσκωμένες τιμές, σε μια πραγματική κούρσα ανάμεσα κυβέρνησης, μυστικών υπηρεσιών και πλούτου. Πάλι από τα παγκόσμια ταμεία δικά σου ήταν, γιατί αυτό διαχειρίζεται η CIA, γιατί δεν έχει λεφτά δικά της. Έγινε λοιπόν μια τέτοια κούρσα, φουντώσαν την Ελλάδα. Το χωράφι που χτες είχε να πούμε 10.000 δραχμές, μετά πήγε 1.000.000 ευρώ. Όλα πουλιώσατε, όλα μπήκαν εγγύηση, διαλύθηκε και πήγαινα σε ένα σύστημα τέτοιο. Βεβαίως το σκληρό δίσκο τον έχω εγώ όλο με όλα τα στοιχεία, τις κυβερνήσεις, τα πάντα, τι έχουν πάρει, τι έχουν φάει, τι έχουν πιει. Πάλι δεν με νοιάζει, γιατί εγώ τις σκιές κυνηγάω, δεν κυνηγάω αυτά τα ζώα. Βεβαίως η δικαιοσύνη έχει το σκληρό δίσκο του Καρούζου και έχει όλα, έχουν πάει στη εισαγγελέα, τον έχει βουλή το δίσκο το σκληρό, τον έχει η δικαιοσύνη, θα πω η δικαιοσύνη, τον έχω και εγώ, τον έχουν όλοι. Λοιπόν δεν κατάλαβα. Ήρθε και ο άνθρωπος, γιατί σταλούσε σένα, τα φέρει για σένα. Όχι. Ταμεία ήταν τη CIA, με μια εταιρεία μπροστά, αλλά CIA από πίσω, και αυτά τα παγκόσμια ταμεία βγάζανε, κάνανε, ράνανε, φτιάξανε, φουντώσανε, κάνανε την κούρσα στην Ελλάδα. Πήγανε και κανένα 5-6 δικηγόροι φυλακή, γιατί όλοι όσοι έχουν πάει φυλακή είναι από του Καρούζου το θέμα, από το Λικουρέζου, δικηγόρους παντού, ό,τι οικόπεδο υπάρχει στην Ελλάδα, από του Καρούζου το θέμα πήγανε και από τη CIA τα λεφτά. 6.500 ακίνητα που το κάθε ακίνητο έχει, κάθε ακίνητο είναι και μια εταιρεία offshore. 800 δις λογαριασμού, ο Τράγκας έκανε εκπομπή μεγάλη, να πούμε, για τον Καρούζο, τον Καρούζο, τα λεφτά 800 δις. Όταν άκουσα τα 600, βγήκε ο Μπαρμπαγιώργης και έλεγε, πω, δεν το πιστεύω, δεν γίνονται αυτά ρε παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά. Γιώργη,
Δεν έχεις κανένα ήθος πουθενά, δεν έχεις φραγμό, μόνο θράσος έχεις. Εσύ έλεγες τα μένα, εσύ έλεγες και τα δε. Εντάξει, ας τους να λένε ό,τι θέλουν. Το ζήτημα είναι εσείς οι πολεμιστές. Τι μπορείτε να αποδείξετε, τα έχετε όλα στα χέρια σας. Έχεις μια τεράστια Ανατολή που χύθηκε τόσο αίμα. Έχεις μια Ανατολή που δημιουργήθηκε ο πλανήτης με όλες τις τράπεζες και σε κλέβαν ασύστολα και στο παίζουν σήμερα ελίτ και έρχεται σήμερα ο θεσμός να σε ταλαιπωρήσει. Είσαι με 150-160 γραφεία, παγκόσμιο ρεκόρ, σου σπάνε τα γραφεία, σου διαλύουν τα πάντα, σε βιάζουνε, σε χτυπάνε, σε κυνηγάνε και η δικαιοσύνη δεν έχει βγάλει μια έρευνα, ένας αγγελέας δεν έχει πει, τι γίνεται παιδιά, έτσι εδώ. Υπάρχει εφαρμογή και εντολή παντού, όπου υπάρχει σώρας, μην δώσετε καμία προστασία, χτυπήστε τον όσο μπορείτε. Αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως και με αποδείξεις. Και θα έρθουν αποδείξεις που θα καταλάβετε τι σας λέω. Και εγώ περιμένω να κάνουν όλα αυτά που κάνουν και θα δείτε στο τέλος τι θα γίνει. Τους αφήνω να κάνουν και να διαπράξουν τα εγκλήματα που μεθαύριο θα μετανιώσουν. Γιατί υπάρχει σχέδιο και στόχος και δεν είναι τίποτα τυχαίο που δεν είναι έτσι. Και οι δικοί μου κάνουν εγκλήματα και μέσα στην ΕΣΥ κάνουν εγκλήματα, αλλά και έξω από την ΕΣΥ, αλλά όλα πρέπει να γίνουν. Άρα λοιπόν, τα έχει όλα, αγαπητέ μου, στην Έλληνα. Έχει ρε πολεμιστή τόσο δύναμη τώρα στα χέρια σου που μπορεί να τη μεταδώσει και επειδή είναι τόσο πολύ, πάρε του άλλου ανθρώπου, δώσου την αλήθεια, βάλου σε μια μεγάλη διαδικασία να ζήσουν. Να ζήσετε, δεν θέλετε, έλατε να ζήσετε. Ρε. Να ζήσετε, δεν θέλετε. Ελεύθερο, δεν γνωμάστε. Με πλούτο, με πλούτο. Αυτοί δεν τολμάνε να κουβεντιάσουν πουθενά πρώτο. Τα εξώδικά σας είναι το πιο νόμιμο. Καμιά παρανομία πουθενά. Το να βγάζουν κατηγορίες και να σας φοβίζουν είναι να κάνετε τα χατήρια του καθεστώτος. Το καθεστώς αυτό θέλει, να σε φοβήσει να κάτσεις. Πες του ρε να πάει από εκεί που ήρθε. Τι να φοβηθείς τον νόμο. Να φοβηθείς να κάνω εξώδικο, να πληρωθείς από τα ταμεία. Και τι θα σου κάνει μήνες, μέσα τρελή. Έχουν βγει τα εξώδικα για την εφορία. Για την τράπεζα, για την ιδιωτική αυτή εταιρεία. Αντέχεις να εισπράττει τους φόρους ιδιωτική εταιρεία και δεν ξεσηκώνεσαι τώρα να γίνει τη κακομοίρα, να γίνει μια διαδήλωση τρελή έξω από την εφορία, έξω από το Μαξίμου. Υπάρχει δικαστής που θα βγάλει απόφαση ή που θα σου κάνει ο θεσμός. Ο θεσμός θα σε πιέσει και θα βγάλει μια απόφαση τρελή καταδικαστική εις βάρος σου, επειδή το κάνει έτσι. Ωραία. Κατευθείαν στον Άριο Πάγο, κατευθείαν στα δικαστήρια. Γιατί τους αφήνετε. Κάνε τη διαδήλωσή σου. Να δει ο κόσμος. Όσο σε βλέπει ο κόσμος και κινείσαι και χτυπάς το άδικο. Όχι το δίκιο σου γιατί είναι δικό σου, λέμε. Είναι ήδη δικό σου. Οι λογαριασμοί είναι δικοί σου. Δεν μπορεί να σου πάρει κανείς, παιδί μου. Δεν πάει να λέω τηλεόραση. Δεν πάει να λέω τα μέσα ενημέρωση. Δεν πάει να λέω το κάθε κάθρος. Δεν πάει να λέω κάθε κερατάς. Δεν μπορεί να σου πάρει κανένας. Είναι εκεί. Αυτό πρέπει να το καταλάβεις. Το μόνο που μπορεί να σε κάνει είναι να σε καθυστερήσει να μην πας. Να μην πας να το πάρεις. Και για να το πάρεις αυτό πρέπει να πάρεις τη χώρα στα χέρια σου. Να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου. Να πάρεις τους θεσμούς που είναι για σένα. Τα δικαστήρια λειτουργούν για σένα. Σήμερα τα δικαστήρια είναι δικά σου. Για τη δικιά σου δικαιοσύνη, για την δική σου ασφάλεια, για τη δική σου παιδεία. Άσχετα αν εκεί μέσα επιβάλλονται νόμοι και οι σκιές από τις στοές ή από τα κέντρα μαύρα της εξουσίας. Παίρνουν τηλέφωνα και πιέζουν τους δικαστές και υπάρχουν και δικαστές που γελάνε με αυτό που γίνεται και τους αρέσει. Θα το δούμε στην πορεία λοιπόν. Τώρα λοιπόν πρέπει να καταλάβεις ότι πρέπει να πάρεις τα πράγματα στα χέρια σου. Πρέπει να εκτελέσεις. Και φυσικά η μη κερδοσκοπική εταιρεία που άνοιξα και είναι ως κεντρική είναι μια καθαρά ελληνική, αμοιγές ελληνική με όλα τα συμφέροντα και τα δικαιώματα και τα δίκαια των Ελλήνων τα οποία υπερασπίζεται απανταχού της γέας. Αυτή είναι η δουλειά μας των γραφείων που σήμερα έχουμε 330. Είμαστε τουλάχιστον 6 φορές επάνω από το κυρίαρχο κόμμα που είναι στην κυβέρνηση. Δηλαδή το κυρίαρχο κόμμα σήμερα έχει 55-60 γραφεία, εσύ έχεις 350. Και σου λέω να τα κάνεις 500, 600, 1000 θα γίνουν. Καταλαβαίνεις τη δυναμική σου την τεράστια. Δεν έχει ξανά γίνει αυτό. Και να μου χτυπάς 170 γραφεία, σε χτυπάνε όλοι. Γιατί σε χτυπάνε. Όλο αυτό τη δυναμική είναι η δικιά σου δυναμική. Είναι αυτό που έγινε. Που χτες δεν ήταν έτσι. Πέρσι πρόπερσι δεν ήταν έτσι. Κοίτα τι πέτυχες. Αυτό δεν το πέτυχες ούτε από την τηλεόραση. Δεν το πέτυχες ούτε από τις αηδίες αυτές που κάνουν. Από τον πόλεμο. Σε πολεμάνε και ανεβαίνεις. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Να σε πολεμάνε και ανεβαίνεις.
Αυτή η επιτυχία είναι των δημιουργημάτων μου, είναι της πατρός ουσίας μου, είναι των ανθρώπων μου, είναι των αδερφών μου. Αυτό είναι μοναδικό. Και αυτό πρέπει να το τιμήσετε, να το σεβαστείτε, να το συνεχίσετε, να πάτε στο τέλος. Σας φοβούτε τεράστια να κάνετε όλοι τα εξώδικα. Γιατί αυτό είναι ο πλούτος σου. Δεν γίνεται να φοβάσαι εσύ το δίκιο σου. Θα λες το δίκιο σου συνεχώς. Το αν θα κάνει άλλος άδικο, στο χέρι του είναι η επιλογή του. Βγήκαν τα εξώδικα και τις τράπεζες. Όλοι όπου χρωστάτε. Και τι θα πάθεις. Κάτω να τους την έχεις τα μαγεία στον αέρα. Βγήκε το εξώδικο για τη ΔΕΗ. Όλοι οι ΔΕΗ. Τώρα πιέζουν για τους Δήμους. Στους Δήμους όλοι τα εξώδικα. Τα εξώδικα του Δήμου για ό,τι δημοτικά και για ό,τι χρέη του Δήμου να κάνετε όλοι τα εξώδικά σας. Τα εξώδικα του Δήμου. Τα εξώδικα για το νερό. Το νερό. Το συμπαντικό είδωρ που είμαστε φτιαγμένοι από νερό και είναι η ίδια μας η ζωή να το πουλάνε σε γαλλική εταιρεία. Τι θα πουλήσετε ρε, το δικό μας. Γιατί, για να πάρουμε λεφτά που δεν έχουμε. Γιατί δεν έχουμε λεφτά. Ορίστε λεφτά τα έχουμε. Συνέλληνες είναι πολύ συμπαντικά πράγματα. Άνθρωποι, συνέλληνες. Να ενωθείτε το συντομότερο. Να ενωθείτε γρήγορα. Να προβάλλετε όλα τα δίκαιά σας. Να τα προβάλλετε, να τα κάνετε μεγάλες ταμπέλες. Να ανοίξετε όλα τα γραφεία. Να μην αφήσετε τίποτα πουθενά. Όλο το δίκαιό σας είναι εκεί. Μη φοβάστε ότι θα σας κάνουν. Σε πόσους μας κάνουν όλους μήνυση. Ποιος, αφού έχουμε τα δικαστήρια. Εμείς είμαστε το κράτος. Όλο αυτό για μας γίνεται. Και όλο αυτό το άσχημο που γίνεται είναι αυτοί που δεν είμαστε εμείς προς εμάς. Αν είμαστε όλοι μαζί, δεν θα μας πειράξει κανένας. Θα το θυμάστε αυτό. Όσο είμαστε λίγοι και κοιτάμε να διαχωριστούμε, τότε θα μας πηδήξουν όλους ένας-ένας. Ποτέ στην ένωσή μας. Κοιτάτε τι έγινε και που φτάσαμε σε τι σημεία. Στα σημεία αυτά που φτάσαμε είναι πάρα πολύ ψηλά, αλλά δεν φτάνουν για το τέρμα. Θα πάμε με το τέρμα όπως έχουμε ορκιστεί, όπως έχει χαραχθεί να φτάσει στο τέρμα και θα φτάσει. Και όλο αυτό είναι στα χέρια σας. Οι αποδείξεις θέλω να τις βγάλετε στα χέρια σας. Μη φοβάστε τις αποδείξεις που είναι δικές σας και είναι από αυτούς. Αυτοί φοβούνται σας. Αυτοί μωρέ είναι φυλακισμένοι εδώ, αυτοί ήρθανε. Αυτοί είναι φυλακισμένοι και τώρα όσο θα ενώνεστε και θα μεγαλώνετε, θα τους περικυκλώσετε μέσα στην ίδια μας τη χώρα, το σπίτι. Αυτοί ήρθανε μέσα εδώ να μας πάρουν τα σπίτια μας, να μας πάρουν τη χώρα μας, να μας πούνε τις αηδίες τους. Αυτοί είναι φυλακισμένοι, δεν το καταλαβαίνετε. Μην νιώθετε φυλακισμένοι και φοβισμένοι. Αυτοί είναι φοβισμένοι και φυλακισμένοι και κάνουν όλες αυτές τις παράνομες, τις γενοκτονικές, τις αποστατικές, τις ψευδή και δόλιες τάσεις που κάνουν. Όλα αυτά θα ανοίξει με τη μία. Μόλις φτάσετε σε ικανό αριθμό. Κανένας, γιατί όλη αυτή η πολιτεία θεσπίζεται από εμάς. Οι αστυνομικοί δεν είναι παιδιά μας. Οι δικαστικοί δεν είναι. Όλοι αυτοί οι δικηγόροι τα πάντα δεν το νιώθουν. Ασφάλεια θέλουν. Όσο εσείς θα μεγαλώνετε, αυτή η ασφάλεια θα ανεβαίνει. Όσο θα νοείτε τι λέτε και τι κάνετε. Να ξεφύγετε από παντού. Να ενωθείτε. Να προστατεύετε τους πάντες. Όλοι ένας για όλους και όλοι για έναν. Όλοι να είναι παντού ταμπέλες, να βγάλετε χιλιάδες ταμπέλες, τους βγάζει το μάτι, τους πονάει. Και ό,τι τους πονάει, τσακίστε τους. Αν το κτίνος πονάει σε μια πληγή που το έχουμε πληγώσει, και φυσικά το έχω πληγώσει πολύ και με πολλές πληγές, θα πάτε και θα του πατάτε τις πληγές. Ποια είναι η πληγή του, Αρτέμις Ωρας. Θα το ξεφτυλίσετε στον πόνο, Αρτέμις Ωρας. Ναι, πάρε κι άλλο. Αφού εκεί πονάει, δεν πονάει αλλού. Δεν πονάει σε άλλο όνομα, δεν πονάει. Δεν μπορεί κανείς να του κάνει κάτι άλλο. Δεν φοβάται κάτι άλλο. Εμένα φοβάται. Και με φοβάται και με κυνηγάει. Τώρα θα αρχίσει να φοβάται και σένα. Να σε φοβάται γιατί εγώ με σένα, συνέλληνά μου και δημιούργημα μου και δημιούργημα, είσαι ένα. Είναι η ίδια γραμμή πατρόουσιας. Ας το καταλάβετε όλοι αυτό. Ξεσηκωθείτε όλοι από παντού. Κοιτάτε πώς είστε. Εδώ μεταξύ είναι πάρα πολλοί συνέλληνες που καταλαβαίνουν και έχουν μυαλό. Και δεν μπορούν να μιλήσουν, να φωνάξουν, γιατί ακόμα δεν έχουν δει τον κατάλληλο αριθμό. Στο τέλος θα είναι όλοι μαζί μας. Αυτό να το καταλάβετε. Το τέλος το ξέρω. Το πώς θα φτάσουμε εκεί είναι στο χέρι σας. Είναι επιλογή σας. Να κάνετε όλοι τα εξωδικά όλα. Να κάνετε όλο τι μηνύσεις. Να σου κάνω μηνύσεις. Καλά. Έκανες την ανεξάρτητη αρχή και δεν σου κάνω μηνύσεις. Στην κυβέρνηση να κάνετε μηνύσεις. Εγώ τις έχω κάνει όλες και όσες δεν μπορώ να κάνω σε μια κατάσταση που είμαι τώρα. Όλα. Τα εξώδικα όλα, όλα τα εξώδικα. Τι λέει εδώ, μέσα. Νομικούς έχετε, γραφεία έχετε, συντεταγμένα είστε. Τα δικαιώματά σας είναι, τα δίκαια σας είναι. Θα φοβηθείς να πεις το δίκαιο σου και να του στείλεις ένα εξώδικα, το πεις να πληρωθώ.
Είναι δυνατόν να φοβηθεί κανείς με την νομική οδό νόμων του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Συντάγματος, του όποιου Ελληνικού Συντάγματος, βάσει του νερού και του Δήμου? Είναι δυνατόν ποτέ να έχετε τέτοια δύναμη? Υπήρξε ποτέ άλλοτε να έχετε τόσο δύναμη ποτέ οι πολίτες όσο έχετε τώρα που σας τη δίνω απλόχερα? Έχετε όλο το δικαίωμα να δώσετε διαταγή και για εσάς ως κράτος στους Δήμους να δίνω εντολή στην ιδιωτική εταιρεία και στον Πρωθυπουργό και αυτός να μου λέει μάλιστα κύριε Σόρα, θα το στείλω στην εφορία πια. Και αμέσως μετά σε 5 μήνες πια την ανεξάρτητη διαρχή χωρίς νομική προσωπικότητα. Δεν τα βλέπετε όλα αυτά να τα βγάλετε έξω να γίνει χαμός? Κουραστήκατε? Από τι να κουραστείτε τη ζωή σας? Σταματήστε να μην ξοκλείτε. 1000 τουλάχιστον πρακτόρια που γράφουν και κάνουν και σας κάνουν φασάρια. 1000 είναι. Είναι 2000. Δεν είναι παραπάνω. Τίποτα δεν είναι μπροστά σας. Ένα ολόκληρο καθεστώς τόσα χρόνια δεν θα έχει και τους ανθρώπους σπυρωμένους. Όταν καταλάβουν τελειώνει το παιχνίδι. Και για να τελειώσει το παιχνίδι, το τέλος αυτή τη φορά θα το βάλεις εσύ συνέχεια. Έτσι όπως έχει γίνει. Το τέλος θα το βάλεις εσύ. Θα πολεμήσεις κάθε άδικο. Γιατί δεν έχει σχέση με το δίκαιο. Το δίκαιο είναι άλλο, το άδικο είναι άλλο. Θα πολεμήσεις τα πάντα. Θα κάνεις οργανωμένες κινήσεις. Θα κινηθείς παντού. Θα στείλεις παντού τα εξώδικα και θα τους το γνωστοποιήσεις. Τους πονάει πολύ το εξώδικο. Τους πονάει το εξώδικο. Πονάει γιατί είναι αλήθεια και βγαίνει παντού. Φοβούνται όλοι να μην βγει αυτό που γίνεται στην Ελλάδα έξω από την Ελλάδα. Πρέπει να βγει έξω από την Ελλάδα γρήγορα. Πρέπει να βγει στην Αλβανία, στην Βουλγαρία, στην Αμερική. Βέβαια είχα και πολλές προδοσίες. Και θα έχουμε και άλλες προδοσίες. Αλλιώς η Αμερική θα ήταν πολύ πιο δυνατή. Δεν πειράζει. Κάθε φορά δεν χάνουμε μάχη. Μπορεί να καθυστερεί. Οριμάζουν καλύτερα. Τώρα είστε όριμοι. Τώρα θα γίνετε ένα. Στόχος και σκοπός. Συστρατευτείτε όλοι, γίνεται μια γροθιά. Να πάρει φωτιά όλα σας τα κύτταρα. Να ενωθείτε. Να ενημερώσετε συνέλληνες. Να τους εντάξετε σε μια μεγάλη διαδικασία της απελευθέρωσης. Η απελευθέρωση δικιά μας και των απογόνων μας είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και όπως εμείς οι ίδιοι ήμασταν πριν, που ήμασταν προγόνοι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η γραμμή είναι ίδια. Ζούμε τα πάντα. Το ότι δεν θυμάστε δεν σημαίνει. Όλα τα εξώδικα. Να ανοίξουν γραφεία παντού. Να ενωθεί η Ελλάδα. Να είστε σε κάθε γεγονός μπροστά. Να βγαίνει κόσμο στον δρόμο. Να μην βγαίνει για ιδίες, να βγαίνει με συγκεκριμένες αποδείξεις, να ξέρει τι λέει, πολύ πολιτισμένα και να είναι μπροστά. Όσο ο κόσμος σε βλέπει να βγαίνει στον δρόμο, παίρνει θάρρος και έρχεται μαζί σου. Όσο μπαίνει στο καβούκι σου και κλαις τη μοίρα σου και κάνει μνημόσυνα πριν ακόμα έχει πεθάνει κάποιος, δεν ξέρω πώς να σε χαρακτηρίσω. Και όποιον τέτοιο έχετε δίπλα σας, τον βγάζετε γρήγορα και τον βάζετε πίσω τέρμα στην αποθήκη να κουβαλάει τα κυβότια. Μην το ξαναβγάλετε μπροστά αυτόν τον κεράτα. Ακόμα και συνέλληνας να είναι. Μόνο στα χέρια σας είναι όλα. Όλα είναι στην επιλογή σας. Εγώ είμαι και μέσα στις επιλογές σας. Εσείς είστε μέσα στη δικιά μου. Εγώ έχω επιλέξει. Επιλέχτε κι εσείς. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.